Ακόμη μια διοργάνωση που υπογραμμίζει την πορεία της Θεσσαλονίκης προς το μέλλον. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ετήσιο ευρωπαϊκό γεγονός στον τομέα της νανοτεχνολογίας, το οποίο περιλαμβάνει καθιερωμένες παγκόσμιες διοργανώσεις, όπως το 6ο Διεθνές Συμπόσιο για τα εύκαμπτα οργανικά ηλεκτρονικά, το 10ο Διεθνές Συνέδριο για τις νανοεπιστήμες και την νανοτεχνολογία, το 7ο Διεθνές Θερινό Σχολείο για την νανοιατρική και την 3η Έξπο Νανοτεχνολογίας 2013. Βάζει τα ηλεκτρονικά που είπαμε προηγουμένως, τα οργανικά ηλεκτρονικά, ας το πούμε έτσι, μαζί με την ιατρική και βρίσκονται, συμπλέκονται. Και επομένως θα ακούσουμε καινούργια πράγματα και εφαρμογές, είτε είναι για το εγκέφαλο, είτε είναι για το... Μπορούν να λειτουργήσουν και θεραπευτικά. Και θεραπευτικά ή επεμβατικά ή θεραπευτικά ή μπορούν να δώσουν, να κινήσουν, αυτή είναι η... Αυτά που θα ακούσουμε κυρίως, πώς θα μπορούν οι νευρώνες να κινηθούν, ας πούμε, και να λύσουν προβλήματα χρόνια ή αδύνατα αναπηρίες κτλ. Τα οργανικά ηλεκτρονικά αποτελούν τα τελευταία χρόνια έναν από τους ταχύτατα αναπτυσσόμενους τομείς της νανοτεχνολογίας, με πολύ μεγάλη δυναμική για εμπορικές εφαρμογές που αναμένονται να φτάσουν τα 6,3 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2015, ενώ το 2012 έκαναν τζίρο 70 εκατομμύρια δολάρια. Μέχρι το 2022 οι προβλέψεις κάνουν λόγο για διπλασιασμό του συνολικού τζίρου, επισημαίνει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, διευθυντής του Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθηγητής Στέργιος Λογοθετίδης. Θα κάνουμε μια διάταξη φωτοβολταϊκού στοιχείου. Ένα φωτοβολταϊκό στοιχείο, το οποίο πλέον δεν θα το κάνουμε πάνω σε γυαλί για να το βάλουμε πάνω στην οροφή μας, αλλά μπορεί να το κάνουμε πάνω σε ένα πλαστικό. Υπόστρωμα, σαν αυτά τα οποία βάζουμε στο σπίτι μας και τυλίγουμε τα φαγητά, τα προστατεύουμε τα φαγητά. Φανταστείτε λοιπόν πάνω σε μια ζελατίνη τόσο λεπτή να κάνει κανείς μια ακόμη πιο λεπτή διάταξη, μια ηλεκτρονική διάταξη η οποία να μετατρέπει το φως του ήλιου σε ενέργεια και να είναι και διαφανής και να έχει και χρώμα και να τη βάλει κανείς στο παράθυρο και να τη μαζέψει σαν ρολό, βάζοντας μια μικρή τάση σε αυτή τη ζελατίνη με τη διάταξη που θα έχει πάνω. Ένα LED, έχουμε ακούσει τα LED. Light, Late, Emitting Diode, από εκεί βγαίνει. Τώρα όταν βάλουμε μπροστά την λέξη οργανικό, γίνεται OLED. Αυτή λοιπόν η ζελατίνη που έχει πάνω μια τέτοια συσκευή, θα αρχίσει να βγάζει φως. Και να βγάζει φως στο χρώμα που θέλουμε εμείς. Κόκκινο, άσπρο, να είναι σε μεγάλη επιφάνεια, να μπορούμε να την διπλώσουμε, να την πάμε όπου θέλουμε. Φανταστείτε όμως ένα τέτοιο διάταξη υπολογιστική να μπαίνει πάνω στο ρούχο μας, να εκτυπώνεται επομένως. Άρα μιλάμε για τέτοιες επιστημονικές ανακαλύψεις που γίνανε και εφαρμογές οι οποίες προκύπτουν. Ήδη έχουν υπογραφεί νέες συνεργασίες και σειρά επιχειρηματικών συμφωνιών μεταξύ ελληνικών και γερμανικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο των οργανικών και εκτυπωμένων ηλεκτρονικών. Σημαντικές συμφωνίες όμως έχουν υπογραφεί και ανάμεσα σε εταιρείες των δύο χωρών για την ανάπτυξη υλικών εφαρμογών και διεργασιών που αφορούν στην παραγωγή οργανικών ηλεκτρονικών, κάτι που επιβεβαιώνει τη δυναμική του συγκεκριμένου πεδίου σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει και την ελληνική αριστεία αλλά και τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Θεσσαλονίκης.